Τα ξένα πανεπιστήμια είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ανοίγουμε δηλαδή ένα δρόμο και ξεκαθαρίζουμε το τοπίο να είναι σημαντικές και προσπαθούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα που τα ιδρύματά μας και θεσμικά πια και κανονιστικά να μπορούν να συνεργάζονται με ξένα ιδρύματα. Είναι, δηλαδή δεν έχουμε κανένα φόβο για τα ξένα ιδρύματα, για τους ξένους επιστήμονες, προς Θεού. Μάλιστα. Θα μπορούσε να κρατήσει για αρκετή ώρα το κομμάτι των πανεπιστημίων και κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης, αλλά για λόγους εξοικονόμησης χρόνου. Τελικά τι έχει γίνει με την αριστεία? Κοιτάξτε, είναι εδώ... κακό πράγμα η αριστεία? Είναι κακό πράγμα κάποιος να είναι άριστος ή να αριστεύει ή να βάζει στόχο ή δεν ξέρω, να έχει κάποιες δεξιότητες ο καθένας, και η αριστεία επίσης έχει πολλές αναγνώσεις. Ναι, κοιτάξτε, και η αριστεία είναι επίσης ένα παρεξηγημένο πράγμα, ότι εμείς δεν το θέλουμε, θέλουμε εξισωτισμό προς τα κάτω και δεν θέλουμε τους άριστους. Μα όταν κάποιος προσπαθεί να υπερασπιστεί και να στηρίξει το δημόσιο, τη δημόσια εκπαίδευση, τις δομές της, είναι για να μπορεί να βγάζει όσο το δυνατόν περισσότερους άριστους, αυτούς που θέλουν, όχι αυτούς που μπορούν μόνο. Ξέρετε, κυρία Μπουσδούκου, η αριστεία, επειδή τυχαίνει να είμαι και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο, δεν προεξαγγέλλεται. Δεν φτιάχνεις κάτι για τους άριστους. Φτιάχνεις κάτι που να μπορούν όλοι, εάν θέλουν, να γίνουν άριστοι. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Δηλαδή δεν λέμε κάνουμε ένα πανεπιστήμιο των αρίστων. Κάνουμε ένα πανεπιστήμιο που όλοι οι φοιτητές και όλες οι φοιτήτριες να μπορούν, εάν θέλουν, να γίνουν άριστοι. Σας πρόσεξα πριν που λέγατε στον πρωταθλητή του παρκούρ, είπατε ότι δεν έχει σημασία αν θα βγει πρώτος, αν θα πάρει ένα βραβείο τέλος πάντων. Και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί δεν είναι να ρίξουμε το φως μόνο σε αυτούς που μπορούν ή θέλουν να γίνουν άριστοι. Για να υπάρχουν άριστοι πρέπει να υπάρχει μια συλλογικότητα. Πρέπει να μάθει όλος ο κόσμος ότι αυτή η συλλογικότητα είναι που βγάζει άριστους. Αυτό για το οποίο σας έχει ασκηθεί η πιο έντονη κριτική έως σας έχουν κατηγορήσει όχι εσάς προσωπικά, την πολιτική γύρω από την παιδεία και συγκεκριμένα γύρω από την αριστεία, είναι ότι θέλετε να έρθει αυτή η εξίσωση, ας το πω έτσι, να φέρει ένα αποτέλεσμα όπου θα γίνουν όλοι ίσοι, αλλά προς τα κάτω. Κοιτάξτε, αυτό πραγματικά γελάω, γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Την ακούω αυτή την κριτική. Δηλαδή, τι κάνεις ένα πανεπιστήμιο μέτριο για να βγαίνουν όλοι ίσοι προς τα κάτω? Κάνεις ένα πανεπιστήμιο που όλοι με ισότητα έχουν πρόσβαση στο να γίνουν άριστοι, στο να μπορούν να γίνουν άριστοι. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και νομίζω ότι εκεί είναι η μεγάλη μας διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Και ξέρετε, όταν λέμε «μας ενοχλεί ο όρος ισότητα», είναι σαν να μας ενοχλούν τα θεμέλια του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και μου έκανε εντύπωση που το είπε ο κύριος Μητσοτάκης μέσα στη Βουλή. Μου έκανε φοβερή εντύπωση και για την παράταξή του την ίδια, που είναι γέννημα θρέμα του διαφωτισμού, αν έχουμε κανένα λόγο να κόψουμε, να αρχίζουμε να κόβουμε τα θεμέλια του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αδελφότητα, ελευθερία, αδελφότητα, ισότητα ήταν το τρίπτυχο πάνω στο οποίο θεμελιώθηκε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Αυτό που καταλαβαίνει κανείς και αυτό που αντιλαμβάνομαι και από όσα μου λέτε τώρα και παρακολουθώντας όλα όσα υπόθηκαν στη Βουλή και όλες τις υπόλοιπες ημέρες, είναι ότι δεν υπάρχει κανένα πεδίο συνένεσης ή συνάντησης έστω με τη Νέα Δημοκρατία στο θέμα της παιδείας. Να σας πω κάτι, κυρία Μπουσδούκου, και το είπα χτες που είχα μία επίκαιρη ερώτηση από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται σοβαρά με τα καθημερινά προβλήματα που έχει, γιατί από εκεί κρίνονται για να φτάσουμε στο μεγάλο, από εκεί κρίνεται η πολιτεία. Έχω συνεργαστεί πάρα πολλές φορές με βουλευτές και της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι μου φέρνουν θέματα τα οποία πρέπει το Υπουργείο να επιλύσει, και εκεί βλέπω ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Μακάρι να τη συνεχίζουμε εκεί, και αυτοί οι βουλευτές ενδιαφέρονται για τη δημόσια παιδεία
όπως ενδιαφερόμαστε κι εμείς. Δηλαδή μου θέτουν προβλήματα που πρέπει για να υπερασπιστούμε τη δημόσια παιδεία. Για μένα αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Θα έρθω στο, μάλλον πριν έρθω στο θέμα των θρησκευτικών και όλη αυτή την άλλη συζήτηση που έχει ανοίξει παράλληλα, με τα κενά στα σχολεία. Ξεκίνησε η φετινή σχολική χρονιά με μια θετική εικόνα, έτσι όπως παρουσιάστηκε από την πλευρά της κυβέρνησης, γύρω από το ότι δεν υπήρχαν κενά στα σχολεία, ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να το λέει προχθές, γύρω από το ότι είχαν πάει όλα τα βιβλία τη μέρα που έπρεπε στα σχολεία και ούτω καθεξής. Εδώ, επειδή προκύπτουν κάποια ζητήματα, για παράδειγμα στην ειδική αγωγή, με καθηγητές και δασκάλους οι οποίοι δεν βρίσκονται στις θέσεις τους και παιδιά ειδικής αγωγής βρίσκονται μέσα σε τάξεις σχολείων χωρίς τον δάσκαλο δίπλα τους, εδώ ασκείται μια άλλη κριτική ότι ουσιαστικά την ίδια κατάσταση την προσαρμόσατε με διαφορετικό τρόπο, είτε μειώνοντας τις ώρες ώστε να μην υπάρχουν κενά των δασκάλων, είτε δεν ξέρω κι εγώ με ποιον άλλο τρόπο. Ουσιαστικά μιλάμε για το ίδιο πράγμα με διαφορετική μορφή. Κοιτάξτε, το κρίσιμο είναι ότι μπόρεσαν να ανοίξουν τα σχολεία κανονικά όλης της χώρας. Αυτό είναι η επαναφορά μιας κανονικότητας που είχε χρόνια να υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποια κενά, εμείς δεν το κρύψαμε, ούτε ο Υπουργός το έχει κρύψει, κυρίως σε ειδικότητες. Αυτό δεν εμποδίζει τα σχολεία να λειτουργήσουν. Η εικόνα σε χωριά, σε νησιά, αλλά και στα αστικά κέντρα, στην ίδια την Αθήνα, του να είναι κλειστά σχολεία γιατί δεν είχε πάει ακόμα το εκπαιδευτικό προσωπικό, δεν το είχαμε σε καμία περίπτωση. Κοιτάξτε, όσο και να θέλουμε να την προσαρμόσουμε εμείς την εικόνα σε αυτό που θέλουμε, υπάρχει μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι, δηλαδή το βιώνουν οι ίδιοι οι γονείς, οι μαθητές και οι μαθήτριες, είναι ότι βρίσκουν τα σχολεία τους ανοιχτά. Στις ειδικότητες υπάρχει ένα πρόβλημα πάντα, κυρίως στα ΕΠΑΛ, γιατί ώσπου να φτιαχτούν τα τμήματα, οι ειδικότητες, και οι άνθρωποι οι ίδιοι των σχολείων δεν ξέρουν μέχρι την ώρα που θα ανοίξει το σχολείο, θα έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές για να μπορέσουν να στείλουν στο Υπουργείο τα κενά. Αλλά αυτό δεν αλλάζει μία πραγματικότητα, όχι εικόνα, γιατί όσο και να θέλαμε να το φτιάξουμε εμείς, αν υπήρχαν σχολεία κλειστά, θα ήταν κλειστά. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσουμε εμείς να την αντιστρέψουμε την εικόνα με ταχυδακτυλουργικά κόλπα. Μάλιστα. Τι γίνεται με το ζήτημα της Εκκλησίας? Εδώ βλέπουμε μια συζήτηση η οποία δεν εξαντλείται. Βλέπουμε μια ανταλλαγή και βαρύτητα των εκφράσεων και, εν πάση περιπτώσει, ένα κλίμα αρκετά ηλεκτρισμένο ανάμεσα προσωπικά στον Υπουργό Παιδείας και στην Εκκλησία. Όμως, την ίδια ώρα, και θα το επαναλάβω, το συζητούσαμε και εχθές εδώ με συναδέλφους, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός θέλοντας να κρατήσει μια ισορροπία με πάρα πολύ προσεκτική και συγκεκριμένη διατύπωση όταν αναφέρθηκε στο κομμάτι αυτό στη Βουλή. Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός σας εταίρος είχε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο παρέχοντας πλήρη στήριξη στην κυβέρνηση. Στη συνέχεια, βλέπουμε να συνεχίζεται η κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές και εν κατακλείδη δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε τη θέση, τη σχέση της κυβέρνησης, άρα του κράτους με την Εκκλησία και στο κάτω-κάτω των μαθητών με τα θρησκευτικά. Ναι, να ξεκινήσουμε και από αυτό που είπατε για τον Πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση δεν έχει καμία αντιπαράθεση ή ανοιχτό μέτωπο με την Εκκλησία. Αυτό είναι ξεκάθαρο, το έχει πει ο Πρωθυπουργός και φαίνεται άλλωστε. Ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε ο εταίρος βέβαια. Άρα δεν υπάρχει αντιπαράθεση από την πλευρά της κυβέρνησης απέναντι στην Εκκλησία και θέλω να πιστεύω ότι και το αντίστροφο ισχύει, ούτε της Εκκλησίας απέναντι στην κυβέρνηση. Υπήρξε ένα θέμα με τα θρησκευτικά, το περιεχόμενο των θρησκευτικών και αυτό ξεκαθαρίστηκε στη Βουλή, ότι ήδη υπήρχαν πιλωτικά προγράμματα ενός άλλου περιεχομένου των θρησκευτικών, το οποίο τονίζω πάντα ότι είναι εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, όπου συμμετέχουν επιστήμονες, δεν είναι του όποιου υπουργού που αποφασίσει ανάλογα με τις δικές του ιδεολογικές ή πολιτικές συνάφειες. Άρα λοιπόν αυτό υπήρχε, επεκτείνεται αυτό
και θα επακολουθήσει και διάλογος για να δούμε αν όντως αυτό το περιεχόμενο των θρησκευτικών είναι αυτό που θα πρέπει να έχουν τα παιδιά. Όμως τίθεται ένα θέμα και εκεί δεν είναι καμία αντιπαράθεση πολιτείας-εκκλησίας. Εάν το περιεχόμενο όλων των σχολικών βιβλίων, των σχολικών μαθημάτων, είναι υπόθεση της πολιτείας. Και αυτό το έχει διεκδικήσει το Υπουργείο Παιδείας, το έχει διεκδικήσει όχι απέναντι σε έναν αντίπαλο στην Εκκλησία. Θεωρεί όμως ότι με τους θεολόγους, τους επιστήμονες, θεολογική σχολή του Αριστοτελείου κλπ, μπορεί σε αυτό το θέμα να έχει το λόγο το Υπουργείο, το Υπουργείο Παιδείας. Τώρα όσο για τη στοχοποίηση του Υπουργού, θεωρώ ότι όποιος είναι δημόσιο πρόσωπο πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, ειδικά σε εποχές οι οποίες είναι κρίσιμες. Όπου υπάρχει μία Χρυσή Αυγή που καραδοκεί, όπου ο ρατσισμός και η ξενοφοβία είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να εκτιναχθούν, δεν έχουν εκτιναχθεί σε αυτή τη χώρα. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν μπορεί δημόσιο πρόσωπο να βγαίνει και να μιλάει για ένα άλλο πρόσωπο ότι είναι χοντρός, ότι είναι φίδι, ότι είναι του σατανά και διάφορα τέτοια. Ή εναντίον των ομοφιλόφιλων, εναντίον των μεταναστών. Όποιος είναι δημόσιο πρόσωπο και φέρει αξίωμα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Μη φανταζόσαστε μένα να άρχιζα να έκανα, να στοχοποιούσα ένα άλλο δημόσιο πρόσωπο τι θα γινόταν ή αν το έκανε ο Υπουργός. Αυτό είναι το θέμα, δεν είναι σύγκρουση Εκκλησίας-Πολιτείας. Μάλιστα.